Σε εγκληματική οργάνωση φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος ενός άνδρα που βρέθηκε μισοθαμένος το απόγευμα της Δευτέρα σε ερημική παραλία στην Κυπαρισία. Το πτώμα βρέθηκε μισοθαμένο στην αμμουδιά στην παραλία Καρτέλα από περαστικό που πραγματοποιούσε την καθημερινή του βόλτα στην περιοχή. Αμέσως στο σημείο εκλήθη η αστυνομία και ασθενοφόρο, ενώ αποκλείστηκε έως ότου καταφθάσει ιατροδικαστής από την Κόρινθο. Πρόκειται για άνδρα περίπου 30 ετών, με τα πρώτα στοιχεία να μαρτυρούν εγκληματική ενέργεια, καθώς το πτώμα φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί της σήμανσης της ασφάλειας Καλαμάτας που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση έλαβαν αποτυπώματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το θύμα έχει υποσχολήσει κατά το παρελθόν, μιας και ο τρόπος θανάτου, όπως υποστηρίζουν, παραπέμπει σε πρακτικές λαθρεμπόριου ναρκωτικών. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σύμφωνα και με το αστυνομικό ανακοινωθέν για την εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε σε βάρος του 31χρονου, καθώς φαίνεται, αλλοδαπού. Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου, με την προανάκριση να διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.